Την Κυριακή 19 Μαρτίου θα τιμηθεί η 107η επέτειος του Κιλελέρ στις 12.30 το μεσημέρι στον τόπο της θυσίας των Θεσσαλών Κολύγων. Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αλλά και Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Περιοχών της χώρας. Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναφέρει: Μετά από 25 μερόνυχτα στα μπλόκα, συνεχίζουμε τον αγώνα με άλλες μορφές πάλης. Πρώτο σταθμό στη συνεχιζόμενη αγωνιστική μας πορεία είναι η συγκέντρωση για τον αγωνιστικό εορτασμό της 107ης επετείου του Κιλελέρ. Όλοι στο Κιλελέρ για να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η απόφασή της να μην ικανοποιήσει τα ένα από τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά μας όχι μόνο δεν μας οδηγεί στην αγωνιστική υποχώρηση, αλλά αντίθετα μας πεισμώνει περισσότερο και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά την πάλη μας. Στην αγωνιστική μας συγκέντρωση προσκαλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, τους νέους και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, όλους με όσους έχουμε κοινά προβλήματα, συμφέροντα και αιτήματα, καθώς δεχόμαστε την ίδια σφοδρή επίθεση από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται. Πράγματι, αν δεν κάνω λάθος, πριν 107 χρόνια ξεσηκώθηκαν οι Κολύγοι στο Θεσσαλικό κάμπο για να πάρουν τη γη που δούλευαν μέρα νύχτα στα χέρια τους, για να σταματήσει η ζωή με εξαθλίωση που ζούσαν τότε οι εργάτες γης. Και εμείς από την πλευρά μας, ως Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού της Άρτας και Αγροτικοί Σύλλογοι που υπάρχουν και συμμετέχουν, καλούμε τους στοχομεσαίους αγρότες να δώσουμε αγωνιστικό ραντεβού στον τόπο θυσίας των Θεσσαλών Κολύγων, στο Κιλελέρ, την Κυριακή, είναι 12.30, την Κυριακή 19 Μαρτίου, είναι το ραντεβού 12.30 ώρα το μεσημέρι στο μνημείο, στο χώρο του Κιλελέρ. Πραγματικά, από ό,τι γράφουν και τα βιβλία και αυτοί που έχουν στις μνήμες τους ή μετέδωσαν σε άλλους αργότερα τη ζωή που έκαναν τότε οι Κολύγοι, πραγματικά μας φέρνει ανατριχύλα. Ζωή, πώς να το πω, που να μην έχει καμία σημασία, κανένα προσδιορισμό. Πραγματικά ήτανε δούλοι και ήτανε υποχείρια των τσιφλικάδων στην κυριολεξία, αυτοί και οι οικογένειές τους, ακόμη και τα ανήλικα παιδιά τους. Δώσαν μεγάλες μάχες, χύθηκε αίμα, γι' αυτό και οι σημαίες είναι κόκκινες, από το αίμα των Θεσσαλών Κολύγων είναι κόκκινες, για να ζήσουν καλύτερες μέρες, και σε πολλά πέτυχαν με τις θυσίες τους, όπως και πιο κοντά και στην Ανατολοκαρνανία καπνοπαραγωγή θυσιάστηκαν για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ζήσουμε κάτω από άλλες συνθήκες. Ο κύριος Μπέτσας αναφέρεται και στη σημερινή κατάσταση που βιώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι με τη φορολόγηση και τα μέτρα που οδηγούν, όπως υπογράμμισε, σε αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο. Και με το φορολογικό αλλά και με το ασφαλιστικό, με τις νέες αυξήσεις που ήρθαν στους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ σήμερα, είναι διπλάσιοι και τριπλάσιες εισφορές και πολύ περισσότερο για κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως πτηνοτρόφοι και κτηνοτρόφοι. Και πραγματικά μας σταματάει στον δρόμο οι συνάδελφοι και μας λένε δεν μπορούμε πλέον να ταΐσουμε τα ζώα. Πρέπει να αφήσουμε τα ζώα νηστικά και τις οικογένειές μας για να πληρώσουμε τον ΕΦΚΑ. Πραγματικά όπως τα λέτε είναι, το κύμα είναι πολύ μεγάλο και θέλει να μας συμπαρασύρει τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους παραγωγούς. Και βέβαια γνωρίζουν οι κυβερνήσεις ότι χρήματα δεν έχουμε να πληρώσουμε, αλλά σου λέει θα τους ξεκληρίσουμε μια ώρα αρχίτερα και θα δημιουργήσουμε τα νέα τσιφλίκια, κυρία Ευαγγελίου, του 21ου αιώνα. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι που έχουν χρήματα στην άκρη πάρα πολλά, τα οποία θα τα δαπανίσουν σε τέτοιες περιπτώσεις να φτιάξουν μεγάλες μονάδες, μεγάλες φάρμες, μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και φτιάχνουν και εδώ στην περιοχή μας και με την ανοχή και την χείρα βοηθείας και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων. Τα μέτρα που ψηφίστηκαν και στο τρίτο μνημόνιο είναι για τη φτωχοποίηση και άλλων των αγροτών, και πραγματικά και εδώ στο νομό μας αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε και ενημερωνόμαστε από συναδέλφους ότι τα παρατάνε. Δεν μπορούν πλέον να αντέξουν. Και από την άλλη ο κύριος Αποστόλου μας λέει ότι είμαστε επιχειρηματίες και ως τέτοιοι θα φορολογηθούμε. Αναφορικά με τις οφειλές σε αγρότες της Άρτας που έχουν μεν διαθέσει τα προϊόντα τους, αλλά ακόμη δεν έχουν πληρωθεί, τονίζει. Υπάρχει μεγάλη απληρωσιά στην παραγωγή και δυστυχώς
Οι αγρότες αυτό δεν το κάνουν γνωστό. Το κλείνουν μέσα τους με αποτέλεσμα να νομίζουμε όλοι ότι είναι όλα μέλι γάλα, όλα μια χαρά, πληρώνονται οι παραγωγοί και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα απλήρωτα αγροτικά προϊόντα στο νομό μας που παραμένουν απλήρωτη παραγωγή και απ' την άλλη καλούνται να πληρώσουν και αυτά τα χαράτσια. Επίσης, για τον ΕΛΓΑ που αναφέρατε, εμείς έχουμε επικοινωνήσει και με τον κύριο Χίρα και παράσταση διαμαρτυρίας κάναμε πέρυσι στο υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων. Οι νόμοι για τον ΕΛΓΑ είναι ορθοί κοφτοί. Δεν στηρίζουν τη φτωχομεσαία αγροτιά. Αντιθέτως, παίρνουν χρήματα με το έτσι θέλω από την τσέπη μας και από την άλλη, τα χρήματα αυτά, τα αποθεματικά του ΕΛΓΑ, τα αποθεματικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κυβερνήσεις τα πήραν και τα δώσαν εκεί που τα δώσαν. Και σήμερα τα ταμεία είναι άδεια. Απλήρωτα τα οδηπορικά των ανταποκριτών των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. Ασφαλιστική κάλυψη δεν υπάρχει στο 100% και από όλους τους φυσικούς κινδύνους. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη, δεν έχουμε καμία ελπίδα ούτε όσον αφορά την ασφάλιση, ούτε όσον αφορά τα νέα μέτρα που έρχονται και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι, όπως το είπατε κι εσείς, ένα μεγάλο κύμα που χτυπάει πολύ πιο άσχημα και αυτή τη χρονιά τη φτωχομεσαία αγροτιά και πραγματικά, αν περάσετε με την κάμερα του σταθμού σας στα καμποχώρια, θα δείτε όλο και περισσότερα χωράφια, πλούσια χωράφια, να εγκαταλείπονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αισθανόμαστε, κυρία Ευαγγελίου, αισθανόμαστε και το μάταιο όλης αυτής της προσπάθειας που κάνουμε εμείς και οι οικογένειές μας, όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά που έχουμε. Όταν τα βάζουμε κάτω και τα λογαριάζουμε, λέμε ότι είναι μάταιο, δεν μπορούμε πλέον πόσες ώρες και να δουλέψουμε στα χωράφια και αυτά. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται, δεν τα βγάζουμε πέρα. Γι' αυτό λέγαμε και το λέμε ότι τα τρακτέρ στον δρόμο, στον μπλόκο, δεν πρόκειται να τα πειράξει καμία κυβέρνηση. Τα τρακτέρ στα σπίτια, στις αποθήκες και στους στάβλους, στα γκαράζ, θα έρθουν και θα τα πάρουν για τα χρέη που έχουμε. Μεμονωμένα είναι τα τρακτέρ, τα μεμονωμένα τρακτέρ θα έρθουν να μας τα κατασχέσουν. Τα τρακτέρ που είναι όλα μαζί στα μπλόκα μπροστά στον αγώνα δεν μπορούν να τα πειράξουν. Γιατί βλέπουν, θα βλέπουν ότι ο αγρότης είναι οργανωμένος και παλεύει για να ζήσει καλύτερες μέρες.